Ελάτε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, αμήν όλοι μαζί. Βασιλεύθε, ουράνια, παράκτητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωρικός, ερθέ και σκύνος την ημή, και καθάρισον ημάς, ο πάσης κυρίως, και σώσον αγαθέ, τα σφυγάς ημών. Αμήν. Να καθίσουμε. Λέει ο Άγιος Γιάννης ο Χρυσόστομος, με τον οποίο και ασχολούμεθα στα θέματά μας, ότι η βρύση η οποία είναι ανοιχτή τρέχει. Πάνε να πάρουν νερό, δεν πάνε να πάρουν, η ανοιχτή βρύση τρέχει. Και κανείς να μην πάει, η βρύση, η ανοιχτή, τρέχει. Και στο ποτάμι, το ριάκι που τρέχει το νερό, και εκείνο πάλι τρέχει, πιούνε δεν πιούνε. Όμοια και στο ποτάμι. Και η Αγία Γραφή, που είναι και πηγή και βρύση πνευματική, και ποτάμι, τρέχει συνεχώς, χωρίς να υπάρχει περίπτωση να στερέψει ποτέ. Τώρα και η παλαιά και η καινή, τώρα που είναι 2.000 χρόνια περίπου, συνεχώς τρέχει. Αντλούν το νερό και πάντα πιο καινούριο είναι, και εξαρτάται από τη διάθεση και την όρεξη που έχει ο άνθρωπος. Έχεις όρεξη, θα πιεις το νεράκι σου. Διψάς πολύ, θα πιεις παραπάνω νεράκι. Θα πιεις, αλλά η βρύση πάλι θα μείνει ανέπαφη. Θα τρέχει συνεχώς, αστήρευτη. Ασχοληθήκαμε και θα ασχοληθούμε πάλι με ένα θέμα που είναι πολύ, πάρα πολύ σοβαρό. Ο Ιερός Χρυσόστομος έβλεπε ότι υπήρχαν μερικοί στο ακροατήριό του, που ήσαν λίγο δύσκολοι. Λίγο, πολύ, πάρα πολύ δύσκολοι να πάρουν εμπρός. Εμένα, λέει, καθήκον, έλεγε, δικό μου καθήκον είναι να επαναλαμβάνω, μήπως κάποια στιγμή πάρει μπρος η μηχανή και η προθυμία του ανθρώπου λειτουργήσει, και τότε μπαίνει στον δρόμο του Θεού. Και εμείς κάπου εκεί θα σταθούμε. Δύο εικόνες, τη μία πρώτα και μετά την άλλη. Έχουμε μιλήσει, θα ξαναμιλήσουμε. Θα πάρουμε πάλι το Αβραάμ ως πρότυπη εικόνα. Πρότυπη εικόνα. Γιατί τη χρησιμοποιεί την εικόνα αυτή και ο Απόστολος Παύλος. Τι γράφει ο Απόστολος Παύλος? Ότι ο Αβραάμ είχε γεράσει. Είχε άσπρα μαλλιά. Και το σώμα του είχε από το γύρας ατονίσει εντελώς. Δίπλα του έστεκε η Σάρα, η γυναίκα του, και αυτή σε γερασμένη ηλικία ήταν. Προβεβική ηλικία,
προβεβικία ηλικία, δηλαδή προχωρημένη, πολύ προχωρημένη ηλικία. Η μήτρα της ήταν νεκρή, λόγω του γύρετος, αλλά και στα νιάτα της στήρα. Και στα νιάτα της στήρα 100%. Έρχεται το μήνυμα από τον Αρχάγγελο στον Αβραάμ, ότι η γυναίκα σου θα γεννήσει, θα αποκτήσει παιδί στα 100 του χρόνια, στα 100. Δεν συλλογίστηκε καθόλου ότι είναι αδύνατο σε μένα να αποκτήσω παιδί. Δεν συλλογίστηκε καθόλου ότι η γη που θα έσπερνε το παιδί ήταν άγονη, ήταν βράχος και δεν μπορούσε να φυτρώσει τίποτα σε αυτή τη γη. Ούτε το ένα σκέφτηκε, ούτε το άλλο σκέφτηκε. Θέλω παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό. Κάνουμε ένα τεράστιο λογικό λάθος. Τεράστιο λογικό λάθος. Όλοι μας. Άλλωστε, παρατηρήστε μία ημέρα τη λογική σε αυτά που σκέπτετε. Να δείτε πόσο ίσα βαδίζει. Μία μέρα μόνο, μία μέρα, μία ώρα. Να δούμε πόσο ίσα βαδίζει η λογική μας. Δεν περνάει λεφτό που να μην βαδίζει στραβά. Και ο πατέρ Παΐσιος που παρακολουθούσε τον εαυτό του φώναξε: Παΐσιο, στραβός γεννήθηκε, στραβός και θα πεθάνεις. Έτσι γράφει μέσα στο βιβλίο περί των λογισμών. Στραβός γεννήθηκες, στραβός και θα πεθάνεις. Πάει στραβά η λογική του Αβραάμ, που έπρεπε σαν άνθρωπος που ήταν να πει: τι μου λέει εδώ, εδώ τα πράγματα μιλάνε περί του αδυνάτου, ότι φύση αδύνατον να γεννήσει σαν παιδί, αφού η ίδια η φύση, δηλαδή το σώμα του Αβραάμ και το σώμα της Εύας, δεν λειτουργούσαν. Δεν λειτουργούσαν καθόλου. Παρά τα αυτά, από το λογισμό του δεν πέρασε η σκέψη ότι είναι αδύνατο. Δέχθηκε ότι θα γεννήσει παιδί. Κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση ο Ιερός Χρυσόστομος. Πάρα πολύ ωραία παρατήρηση. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε. Πριν πω αυτή την παρατήρηση, θα πω το πράγμα. Ξέρετε τι κάνουμε εμείς. Με εμένα μπροστά. Σαν δύσκολο δεν γίνει αυτά που λέει η Αγία Γραφή να εφαρμόσουμε. Άνθρωποι είμαστε, μέσα σε πειρασμούς είμαστε, προβάλλουμε ένα σωρό δικαιολογίες περί του δυνατού, δηλαδή αν μπορούμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέει η Εγγραφή. Δεν στεκόμαστε και να πούμε μπορούμε. Βάζουμε πρώτο λογισμό ότι είμαστε άνθρωποι. Είναι έτσι Βασίλη, έτσι λέει, έτσι λέει και εσείς. Είμαστε άνθρωποι. Κυκλοφορούμε έξω, σκανδαλιζόμαστε, κάνουμε, βάζουμε ένα σωρό δικαιολογίες. Γιατί ξεπίδησε αυτό το εμπόδιο ο Αβραάμ? Γιατί το ξεπίδησε? Γιατί πήρε την εντολή, την υπόσχεση, υπόσχεση πήρε, ότι θα αποκτήσει παιδί, και είπε:
«Α, ο Κύριος τον βλέπω». Αφού ο Κύριος το λέει, δεν είναι αδύνατο. Ατένιζε, έβλεπε τον Κύριο. Τον έβλεπε τον Κύριο. Και ορατά και εδώ. «Ναι, Κύριε, θα αποκτήσω παιδί. Βλέπω εσένα που σ' αγαπάω και αφού εγώ για την αγάπη σου ζω, θα αποκτήσω παιδί». Πιο δυνατή είναι η μήτρα που είναι νεκρή από εκείνου που παραγγέλει ο Θεός. Ή η φύση που ζούμε, πάνω στην οποία ζούμε. Η φύση πάνω στην οποία ζούμε. Είναι δυνατότερη από εκείνο που τη δημιούργησε. Δυνατότερη, είναι δυνατόν αυτό? Δεν είναι δυνατόν. Δεν πέρασε ίχνος αμφιβολίας περί του ότι θα γεννήσει παιδί. Είχε ακλόνητη την πίστη σταθερή σε εκείνον που τον έβλεπε και ήταν ανώτερος και από την εντολή που έδωσε. Διαβάζω λίγο για να εμπεδώσω πώς το λέει ο Χρυσόστομος. Ο ευλαβής και πιστός, εσείς, εγώ, πρέπει να έχει τόσο σταθερή πίστη στις υποσχέσεις του Θεού, ώστε και αν τα γινόμενα και αν αυτά που γίνονται φαίνονται ότι είναι αντίθετα στις υποσχέσεις του, το αντιλαμβάνεστε αυτό? Λέει, θα κάνεις παιδί. Εκείνος, αν λέει με τη λογική του, στρεφόταν και έβλεπε, είμαι γέρος, η φύση μου είναι αδύνατη, δεν μπορώ να περπατήσω, θα αποκτήσω εγώ παιδί. Αυτά ήταν αντίθετα προς εκείνο που του είχε δώσει ο Θεός. Αν λοιπόν τα γεννόμενα είναι αντίθετα από εκείνα που του είπε ο Θεός, ούτε πρέπει να ταράζεται και να απελπίζεται για το τελικό αποτέλεσμα. Για το τελικό αποτέλεσμα. Πρόσεχε λοιπόν. Ο πιστός Αβραάμ, ποια υπόσχεση έλαβε, ποια υπόσχεση πήρε από τον Θεό και τι αναγκαζόταν να κάνει? Επαναλαμβάνω, ανέψει και ένα προσβασία από εκεί. Ποια υπόσχεση ο Αβραάμ, ποια υπόσχεση πήρε από τον Θεό και τι αναγκαζόταν να κάνει? Επαναλαμβάνω για να το βάλουμε εδώ στο μυαλό μας. Ποια υπόσχεση πήρε από τον Θεό και τι αναγκαζόταν να κάνει? Η υπόσχεση ήταν ότι από τον Ισαάκ, ότι από τον Ισαάκ θα γέμιζε η οικουμένη από γόνους. Αυτή ήταν η υπόσχεση. Η υπόσχεση ήταν αυτή. Από τον Ισαάκ θα γεμίσει η οικουμένη από γόνους. Η προσταγή όμως πήρε και διαταγή. Προσταγή. Ήταν αργότερα να τον θυσιάσει αυτόν που θα γεννούσε τους απογόνους. Αυτόν από τον οποίο θα έβλεπε απογόνους, τον Ισαάκ, που τον έφερε στον κόσμο ο Θεός διαμέσου του Αβραάμ, έπρεπε να τον θυσιάσει. Άλλο εμπόδιο, μα μπορούσε να πει, εσύ μου είπες ότι θα γεννήσω, θα αποκτήσω από το παιδί αυτό που φέρα στον κόσμο με τη βοήθειά σου απογόνους που θα γεμίσει η οικουμένη. Τώρα μου λες, ακόμα δεν πήγε 12 χρονών, να τον θυσιάσω. Πού είναι απογόνοι, αφού θα φάει μαχαίρι και θα θυσιαστεί?
Βλέπετε εμπόδιο. Εμπόδιο, σκοτάδι. Ανθρώπινο. Σκοτάδι. Ναι, η λογική μας λέει σκοτάδι. Άλλα λέει ο Θεός και άλλα κάνει. Θα λέγαμε εμείς. Τι Θεός είναι αυτός να μου δίνει το παιδί και να μου το παίρνει το παιδί. Και από την άλλη μεριά να μου λέει θα γεννήσει από γόνους που θα γεμίσει όλοι οι οικουμένοι. Να το συλλογιστούμε καλά στο μυαλό μας. Πολύ καλά πρέπει να λειτουργεί μέσα στο μυαλό. Αυτό όχι τώρα, αλλά όλη την ημέρα παρακαλώ η προσευχή μας να είναι στραμμένη στο Θεό, να μας κάνει σταθερή, στέρεη την πίστη. Δεν γίνεσαι χριστιανός, συνειδητός, χωρίς να κυλάει η ημέρα μιλώντας με τον Κύριο. Δεν είναι δυνατόν, ούτε και χωρίς μελέτη. Μου το παίρνεις, μα μου είπες να μου δω, θα μου φέρει από γόνους. Πού είναι η αλήθεια της υποσχέσεώς σου? Δεν πέρασε από το μυαλό του τέτοιο πράγμα. Δεν πέρασε. Λοιπόν, ανησύχησε αυτή η προσταγή που του έδωσε ο Θεός να το θυσιάσει, τον ανησύχησε τον Αβραάμ? Καθόλου. Όταν αυτός που δίνει την υπόσχεση είναι Θεός, ακόμη και αναμέτρητα στοιχεία, αμέτρητα εμπόδια δημιουργούν την εντύπωση ότι αναιρεί την υπόσχεσή του. Προσέξτε το, αναιρώ σημαίνει ότι παίρνει πίσω. Λέει, και αν ακόμα λέει βλέπεις μπροστά σου σε μια υπόσχεση που δίνει ο Θεός ότι εκατομμύρια εμπόδια μπαίνουν μπροστά, και αν ακόμα λέει αυτό το βλέπεις με τα μάτια σου, δεν πρέπει να ανησυχούμε ούτε να αμφιβάλλουμε για αυτήν την υπόσχεση που μας έδωσε και το αποτέλεσμα που θα έχει. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να αναιρεί αυτό που υπόσχεται. Αλλά λίγο προσοχή χρειάζεται. Δώρο, δώρο δίνει ο Θεός. Δώρα δίνει ο Θεός. Δώρα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα σωρό δώρα όλοι μας επάνω μας. Και όλα του Θεού είναι. Τίποτα δεν φέραμε. Το δώρο θέλει προσοχή, θέλει φύλαγμα. Πρέπει να περάσεις από τη διαδικασία εμποδίων για να καταλάβεις πόση αξία έχει ένα δώρο. Αν δεν περάσεις από τη διαδικασία εμποδίων, δεν καταλαβαίνεις το δώρο. Και τζάμπα στο δίνω και το πετάς μετά. Πρέπει να υδρώσεις, πρέπει να πονέσεις, πρέπει να το στηρίξεις το δώρο, να το φυλάξεις πάση θυσία, με κάθε θυσία. Εδώ λοιπόν το δώρο που του δίνω ήταν να τον δοκιμάσει με εμπόδια και μάλιστα με το χειρότερο απ' όλα, σφάχτω το παιδί σου. Σφάχτω το παιδί σου, να μου το κάνεις θυσία. Και επαναλαμβάνω, δεν πέρασε από το λογισμό του ότι αυτό που είπε ο Θεός δεν θα το κάνει. Γιατί, λέει και ο Κύριος κάπου, μπορεί ο Θεός από τις πέτρες να φτιάξει ανθρώπους. Από χώμα μας φτιάξει. Μπορεί από τις πέτρες να φτιάξει. Δύναται εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Μπορεί να φτιάξει, λέει, από τις πέτρες, παιδιά στον Αβραάμ. Δεν υπάρχει αδύνατο, δεν υπάρχει αδύνατο. Μην αφήνουμε και μας φέρνει ανάποδα τη λογική ο πειρασμός. Ο Θεός μπορεί, είναι παντοδύναμος. Τελείωσε. Προχωράμε να δούμε παρακάτω τι μας λέει. Διότι αυτό ακριβώς είναι έργο της δυνάμεως του Θεού. Προσέξτε το αυτό. Αυτό είναι έργο της δυνάμεως του Θεού. Να βρίσκει, προσέξτε το αυτό, έργο, αυτό είναι το έργο του Θεού, προσέξτε το αυτό. Μοναδικό έργο του Θεού είναι αυτό.
Μοναδικό έργο του Θεού είναι αυτό που θα ακούσουμε παρακάτω. Ας το βάλουμε λίγο εδώ μέσα όλοι μας. Μοναδικό έργο του Θεού είναι να βρίσκει διέξοδο στο αδιέξοδο. Το δικό μας αδιέξοδο. Εμείς βλέπουμε αδιέξοδο, όλα χάνονται για μας, για τη λογική μας, όλα σκοτεινά και μαύρα, όλα απελπισία, αλλά σε αυτό το αδιέξοδο το μαύρο έχει τη διέξοδο έτοιμη ο Θεός. Και σήμερα διάβαζα και το ξαναδιαβάσει και το ξαναδιαβάσει το γέλιο του Παΐσιου που λέει θα στριμωχτούμε για τα καλά, θα στριμωχτούμε για τα καλά, γιατί μέσα στη βρωμιά ζούμε όλοι μας, βασάκες, αμφιβολία, ζούμε στη βρωμιά. Και εδώ, πίχτρα, πίχτρα η βρωμιά. Η σκέψη μας είναι μέσα στην βρωμιά, μέσα στην ακαταστασία, να καθαρίσουμε το μυαλό μας. Καμιά προσπάθεια δεν κάνουμε, γιατί λέει μακάρι η καθαρή την καρδία. Και κάθεσαι και λες, μα εγώ Κύριε βρωμάω, εγώ είμαι σταύλος του Αυγίου, εγώ βλέπω τον εαυτό μου να είναι μαύρος. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, από αυτό το αδιέξοδο, ο Θεός είναι η διέξοδος. Ο Θεός είναι η διέξοδος. Όποιος δεν το πιστεύει αυτό, δεν είναι χριστιανός. Θα κάνεις παιδί, του λέει το Αβραάμ. Την αδιέξοδο του είπε θα κάνεις παιδί. Και έκανε παιδί. Θα το θυσιάσει το παιδί. Αδιέξοδος. Πώς θα αποκτήσω από γόνους. Ήρθε η έξοδος. Από το Θεό. Από το Θεό. Ο Θεός θα δώσει τη λύση. Αρκεί εμείς να γονατίσουμε κάτω. Όπου περνάω στον κόσμο, που περνάω όλη την ημέρα, αυτή τη δουλειά κάνω. Να λέω, κάνω συζήτηση για αυτά που γίνονται και λέω, φταίμε τα χέρια ψηλά. Δεν είναι καιρός να περνάνε οι μέρες χωρίς να έχουμε κάποιο καρπό πνευματικό. Τελείωσε. Προχωράω. Και όχι μόνο εκείνος, αλλά και ο απόγονός του πάλι, ο Ιωσήφ. Θυμηθείτε που πουλήθηκε ο Ιωσήφ και πήγε στην Αίγυπτο από τα 11 αδέρφια του. Τον πουλήσανε. Λέει τώρα να δει ο παμπάς ότι εμείς θα τον προσκυνάγαμε. Πάει περίπατο. Τον πουλήσανε, χάθηκε το παιδί, το φάγανε τα θηρία. Και ο Ιωσήφ από την πούληση που δέχτηκε και τον αγόρασε ένας δούλος του βασιλιά, δούλος τον αγόρασε. Από την πούληση πήγε στον άκτορα, στη φυλακή, κόντρα στη φυλακή, κόντρα στη συκοφαντία, αδιέξοδος. Αδιέξοδος, πέρα για πέρα. Όλοι βγαίνανε από τη φυλακή, αυτός μέσα στη φυλακή, αθώος. Αθώος. Κοιτάξτε πόσο αθώοι είμαστε για αυτά που τραβάμε. Ας ψάξουμε λιγάκι να δούμε πόσο αθώοι είμαστε. Είμαστε αθώοι, γιατί ζούμε το αλήμα του Θεού. Αν μας ζούσαμε θα λέγαμε φταίμε Κύριε. Οι Άγιοι Τρισπέδες που πήγαν στο καμίνι δεν είπαν φταίξανε οι άλλοι Κύριε και ήρθαμε εμείς εδώ στην Βαβυλώνα και μας παίρνει τώρα ο βασιλιάς και μας βάζει στη φωτιά να μας κάψει γιατί φταίνε οι άλλοι. Αλλά είπανε ανομήσαμε, αμαρτήσαμε, φταίξαμε, δεν κάναμε το θέλημά σου, ελέησέ μας. Ο αθώος έτσι σκέπτεται, ότι ο πρώτος που φταίει είναι εκείνος. Δεν βάζει την ουρά του πίσω και λέει «Α, φταίνε οι άλλοι και υποφέρω και εγώ μαζί». Πού βρέθηκε η αθωότητα. Λοιπόν, διότι έβλεπε μόνο προς εκείνον που έδωσε τις υποσχέσεις. Ο Ιωσήφ, αν όμως έπεφτε, ο Ιωσήφ, σε ανθρώπινους λογισμούς, μα με πουλήσανε, μα μπήκα στη φυλακή, μα τούτο μα το άλλο, μα η γυναίκα του Φαραώ είχε δόλιους σκοπούς και επειδή εγώ δεν ενέδωσα στην αισχρότητά της, κλείνομαι στη φυλακή και ταλαιπωρούμαι και υποφέρω και θα πεθάνω, αν σκεφτόταν έτσι, θα απελπιζόταν οπωσδήποτε. Για το αποτέλεσμα της υποσχέσεως. Του είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι εκείνος μια μέρα θα γίνει μεγάλος και θα τον προσκυνήσουν τα αδέρφια του. Τα 11 αδέρφια που του πουλήσανε είχε δει ότι θα τον προσκυνήσουν.
Δεν διαλογίστηκε ότι τραβάει μια ταλαιπωρία και η ταλαιπωρία του οδηγεί στο λάκκο μέσα. Και όχι ταλαιπωρία, φρικτή ταλαιπωρία. Διότι το όνειρο που του φανερώθηκε έλεγε εκ των προτέρων ότι το προσκυνήσουν και τα αδέρφια του και οι γονείς του. Όσα όμως συνέβαιναν δεν ήταν παρόμοια και βρίσκονται μακριά από μια τέτοια πραγματικότητα ότι θα το προσκυνήσουν τα αδέρφια του. Διότι πρώτον αυτοί που επρόκειται να το προσκυνήσουν το ρίχνουν σε λάκκο και πουλώντας τον σε βαρβάρους ανθρώπους το στέλνουν σε ξένη μακρινή χώρα. Και όσο αντίθετα συνέβαιναν, τόσο με όσα φάνηκαν στο όνειρο, τόσο ώστε και εκείνοι οι άθλοι να το χλεβάζουν και να του λέγουν. Τον πουλήσανε και πάνω του λέγανε. Να λοιπόν, την ώρα που τον είδανε, έρχεται εκείνος που είδε το όνειρο. Ελάτε λοιπόν, ας το σκοτώσουμε και ας τον ρίξουμε και στους λάκους και θα πούμε θηρίο άγριο τον έφαγε και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ονείρων που είδε ότι θα την προσκυνήσουμε. Λογική ανθρώπινη. Το σκοτώνουμε, τελείωσε εδώ από τη μέση. Όλοι γνωρίζουμε ότι το όνειρο πήρε το αποτέλεσμα που είχε υποσχεθεί ο Θεός. Ότι έγινε άρχοντας, πρώτος μάλιστα μετά τον Φαραώ. Και ότι ήρθε τα αδέρφια και προσκύνησαν. Επαναλαμβάνω, τα τόσα εμπόδια που πέρασε δεν τον έβαλαν στην υπόνοια, στην υποψία, στην εφηβολία, στην αβεβαιότητα ότι «Μα Θεέ μου, μου φανέρωσες ότι εμένα θα με προσκυνήσουν, μα εμένα τώρα με πουλάνε, πού είναι η υπόσχεσή σου, πού είναι η πραγματικότητα». Τέτοιοι μάταιοι ανθρώπινοι λογισμοί δεν του πέρασαν από το μυαλό του. Προχώρησε με σταθερό το βήμα, με δύναμη στην ψυχή, με απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού και λέει τον εικόντι, λέει η Αποκάλυψη, τον εικόντι σε εκείνο που αγωνίζεται και είναι νικητής, εγώ θα δώσω τον Στέφανο. Αλλά θα αγωνιστεί όμως. Θα αγωνιστεί. Εμείς λέμε ότι είμαστε βαπτισμένοι, μα προσευχή δεν κάνουμε. Τι προσευχή αυτή, Πατέρ ημών της ουρανής. Να καταλαβαίνουμε ότι είναι η συνείδησή μας μαζί με την προσευχή. Η Εκκλησία ότι είναι με τη συνείδησή μας μαζί. Ότι στην προσευχή μας είναι και ο άλλος μέσα, ο γείτονάς μας, ο εχθρός μας στην προσευχή μέσα. Ότι τον αγαπάμε. Ότι αν δεν τον αγαπάμε, έχουμε προσπάθεια στην προσευχή να τον αγαπήσουμε. Έτσι παλεύει ο άνθρωπος. Σε μια στιγμή του χρόνου δεν γίνεσαι Άγιος. Οι Άγιοι περνάνε πολύ βαρύ φορτίο στην πλάτη τους. Προχωρώ. Και μολονότι ήσαν τόσα πολλά τα εμπόδια όσα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία στην ψυχή του Ιωσήφ, σε όλα αυτά εκείνος τα εμπόδια έμενε αμετακίνητος. Δεν το κουνούσανε ρούπι από την πρώτη θέση που είχε ότι ο Θεός μου υποσχέθηκε και την υπόσχεση δεν την παίρνει πίσω. Δεν την παίρνει πίσω. Έχει υποσχεθεί και σε εμάς. Τι λέτε, όλη η Γραφή τι λέει. Ναι. Φυσικά. Έχει υποσχεθεί. Και το λέει καθαρά. Λέει, ζητήστε μου και θα σας δώσω. Αλλά μην μου ζητείτε λεφτά. Θα μου ζητήσει τη βασιλεία μου. Το πρώτο, το ανώτερο, το ύψιστο αγαθό. Άμα εσείς μου ζητάτε τη βασιλεία, μη σκάτε για τα άλλα, εγώ θα σας τα δώσω. Μη σκάτε. Πίστη σημαίνει να είσαι ακουμπισμένος επάνω στο Θεό, ότι όλα ο Θεός τα έχει στο χέρι του και όλα τα κανονίζει. Αυτό σημαίνει πίστη. Δεν σημαίνει πίστη, φέρτα μου καλά Θεέ μου τα γεγονότα της ζωής μου να περάσω καλά και εγώ θα σου ανάψω ένα κεράκι και εγώ θα περπατήσω στον δρόμο σου.
Αν εδώ περπατήσαμε στον δρόμο του Θεού με υποσχέσεις τόσο φθηνές, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Αλλά εδώ περάσανε από φωτιά και σίδερο. Και στάθηκαν όρθιοι. Στάθηκαν όρθιοι. Γιατί όπως τα μέλη του ανθρώπου, τα χέρια, τα πόδια, που τρέμουν και είναι παραμελημένα από τα γυρατιά, η μαγκούρα τα στηρίζει με ασφάλεια και δεν τα αφήνει να πέσουν. Όλοι γέροι κατάνε μια μαγκουρίτσα. Στηρίζονται και δεν επιτρέπει να πέσει ο γέρος. Έτσι και την ψυχή μας που κλονίζεται, η ψυχή μας βλέπει γεγονότα και αμάν ρωτάει η μοναχή, γέροντα φοβάμαι που μας λέτε ότι θα συναντήσουμε φοβερά πράγματα στη ζωή μας. Τι φοβάσαι, της λέει. Ο Θεός είναι εκείνος που δίνει σε όλα τη λύση. Σε αυτόν θα ακουμπήσεις. Να πετάξεις τον εαυτό σου, δεν εννοεί να το πετάξεις, εννοεί τα πάθη σου, τα λατωματά σου, για να μην σε πετάξει ο εαυτός σου, και είναι χειρότερο ακόμη, προχωράω. Έτσι και την ψυχή μας που κλονίζεται, η ψυχή μας σε στιγμές που βρισκόμαστε ετοιμόρροπη να πέσουμε και ταλαντεύεται από αδύνατους λογισμούς, προσέχετε γρήγορα πώς μας τη λέει, και η ψυχή μας ταλαντεύεται από αδύνατους λογισμούς. Περνάμε το κανάλι εκείνο. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, τι θα γίνουν τα παιδιά μας που ήταν στον κόσμο, τι θα γίνουν τα μωρά μέσα από μια τέτοια κατάσταση που περνάνε. Αυτοί είναι λογισμοί που κλονίζουν, που ταλαντεύουν τον άνθρωπο, είναι αδύνατοι λογισμοί. Ο δυνατός λογισμός λέει, τις πίστες ο λογισμός, στα χέρια σου ακουμπάω, στα χέρια σου ακουμπάω και εσύ θα με στηρίξεις να πορευτώ στις δύσκολες στιγμές. Γιατί τέτοια παραδείγματα έχουμε ένα σωρό. Η Εκκλησία έχει να μας δώσει παραδείγματα. Πρότυπα, όπως είπαμε, τον Αβραάμ και τον Ιωσήφ, έχουμε και τον καλή τους μαθητάς, τον Κύριος, και άμα το σκεφτείτε καλά, 12 αγράμματος, 12 απλούς ανθρώπους, 12 ψαράδες στην ουσία, τους καλεί και ξέρετε, τους δίνει προγραμματικές δηλώσεις, σαν αφεντικό που ήταν ο Κύριος, προγραμματικές δηλώσεις. Και τους λέει, θα κηρύξετε σε όλο τον κόσμο. Δεν κάθεσαι να πούνε, Κύριε, θα είσαι μαζί μας, να μην τις αρπάξουμε. Θα είσαι μαζί μας, να μην πούμε στη φυλακή. Θα έχουμε να φάμε, Κύριε, από εκεί που θα πάμε. Μήπως δεν τα βγάλουμε πέρα. Λογισμοί τέτοιοι, καθόλου. Καθόλου. Αντίθετα τους είπε, ξέρετε τι θα γίνει. Θα περάσετε επάρχοντας μπροστά, θα σας βάλουν στη φυλακή, θα σας μαστιγώσουν, θα σας σταυρώσουν, αλλά θα αρσείτε. Θα έχετε θάρρος βλέποντας εμένα τι έκανα. Εγώ με νίκηκα τον κόσμο. Εγώ τον κόσμο, τον κακό κόσμο, τον νίκησα. Δεν θα στηριχτείτε στη δύναμή σας, θα ακουμπήσετε σε μένα. Μόνο μία τέτοια σταθερή στάση, ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, μας στηρίζει. Δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει αδιέξοδο, δυσκολία ναι, κίνδυνος ναι, αλλά μόνοι μας δεν είμαστε, δεν είμαστε μόνοι μας. Λέει ο καλός μας ο Κύριος, μη φοβόστε εάν πεινάσετε, μήπως πεινάσετε. Κοιτάξτε τα πετεινά του ουρανού. Δεν έχουν ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν. Και όμως βρίσκουν την τροφή τους. Πολλό λέει μάλλον ημάς, πολύ περισσότερο εσάς που είστε παιδιά του Θεού, θα φροντίσει να σας ταΐσει ο Θεός. Δεν θα μας αφήσει έτσι. Έχουμε δύναμη τεράστια. Ο λόγος του είναι δυνατός. Είναι παντοδύναμος.
Δεν παίρνει ο Θεός τις υποσχέσεις του πίσω. Τα παιδιά το αγαπάει. Ερχόμαστε σε ένα άλλο πρόσωπο, σε ένα από τα πρώτα της Καινής Διαθήκης, από τον Κύριο και μετά, στον Παύλο τον Απόστολο. Τον καλεί και του λέει, θα πας να κηρύξεις σε όλα τα έθνη. Δεν υπήρχε ημέρα, από την ημέρα που άρχισε το κήρυγμά του, που να μην βρέθηκε απέναντι στο θάνατο. Απέναντι στο θάνατο. Δεν υπήρχε ημέρα. Κάθε μέρα το λάκκο τον είχε ανοιχτό. Δεν είπε, πού με στέλνει να κηρύξω, ο λάκκος μου είναι ανοιχτός. Τον έβλεπε ανοιχτό. Περίμενε να μπει στο λάκκο να το σκεπάσουνε. Και την ώρα που πήγε να το σκεπάσουνε, που λέει ο λόγος, έβλεπε το θάνατο μπροστά του. Έλα τώρα, εγώ είμαι εδώ. Στην Κόρινθο. Πέρασε βασανιστήρια. Σκέφτηκε, κάθισε 6 μήνες και λέει, θα σηκωθώ τώρα να φύγω. Είναι σκληρή η Κορίνθη. Πολύ σκληρή. Όταν σηκώθηκε, πήγε να σηκωθεί να φύγει, του λέει, στο, κι άλλο εδώ. Θα κάτσεις παρά τους κινδύνους. Μόλις έβλεπε αδιέξοδο, έδινε το αδιέξοδο ο Θεός, αλλά είχε εμπιστοσύνη στον Θεό. Είχε εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Κάπου μέσα μας αφήνουμε και βρίσκει χώρο και χορεύει ο πειρασμός. Χορεύει, μας χορεύει και μας με λογισμούς. Κάνε προσευχή το βράδυ και πες, Κύριέ μου, εγώ σήμερα προσεύχομαι και σου ζητάω να είσαι μαζί μου και η γλώσσα σου που θα κοιμηθείς να λέει το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με. Η νύχτα θα περάσει ανάγκη, θα φύγουν οι λογισμοί. Όποιους λογισμούς κακούς και αν έχεις θα φυγαδευτούν. Αλλά βέβαια μην πας με την πρώτη να πεις, ξέρεις, θα δοκιμάσω, θα κάνεις αγώνα. 1, 2, 3, 1 χρόνο και θα βρεθείς στην πορεία και θα δεις, σε ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί με απάλλαξε από φοβίες, από άγχος, από προλήψεις, από δυσυνδαιμονίες, από 1000 κακά που φέρνει τούτος εδώ ο λογισμός. Όλα τα δημιουργεί εδώ. Φέρνει τα, εδώ πίσω λέει ο Πατρεπαϊσιος κάθεται. Εδώ. Και τα σπέρνει, είναι ο κακός φοριάς για να μας ταράζει τη ζωή. Και ο Κύριος είναι ο καλός φοριάς. Αυτόν εμείς πρέπει να έχουμε να μας φέρει στο λογισμό. Αυτόν και όχι κανένα άλλο. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Έχουμε βουβό το στόμα. Γιατί είναι και η πίστη μας ατονική. Βουβό, τούτο εδώ πέρα βουβό. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που βλέπουμε τον θρασί, τον ανεδί, να περιφρονεί τα θεία, ακόμα και δεν βλαστημάει, και να καθόμαστε με δεμένα τα χέρια, να φοβόμαστε να μιλήσουμε. Είμαστε με βουβό το στόμα. Εάν πιστεύαμε, θα μιλάγαμε. Εάν πιστεύαμε, θα μιλάγαμε. Λέει Απόστολος Παύλος. Επίστευσα, διό ελάλησα. Λέει, επειδή πίστευσα, γι' αυτό και ανοίγω το στόμα μου και πετάω φράχτες, τύχη κάτω πνευματικά, εχθρούς πνευματικούς, τους γκρεμίζω. Επειδή πιστεύω και πιστεύω όπως θέλει ο Κύριος, όχι όπως θέλω εγώ. Δεν κόβω το πιστεύω μου στα μέτρα τα δικά μου. Μου μίλησε ο Βασίλης και θύμωσα και είμαι και χριστιανός. Δεν είμαι χριστιανός. Όχι, μου μίλησε άσχημα. Έχω χρέος να γονατίσω, να πω Κύριε εγώ θέλω εσύ να έρθεις μαζί μου, να πάω να ζητήσω συγγνώμη. Να ζητήσω συγγνώμη και να πω ευχαριστώ που με έβρισες. Το έκανε ο Κύριος πρώτα. Το έκανε ο Κύριος. Δεν έχουμε τόση δύναμη. Τη δίνει ο Κύριος τη δύναμη. Αρκεί να ζητήσουμε. Και ξέρετε, λέει ο Πατέρ Παΐσιος,
Άμα το κάνεις αυτό, σου μίλησε άσχημα όλος. Στην αρχή δεν απάντησες, μετά από την πρώτη προσπάθεια σε γεμίζει μια πλημμύρα, λέει, χάριτος μέσα. Και τη δεύτερη προσπάθεια την κάνεις με πιο ευκολία. Την τρίτη πιο εύκολα, τετάρτη πιο εύκολα, μετά είσαι ελεύθερος μετά. Δεν σε εμποδίζει η συμπεριφορά του άλλου. Πιστεύω στην πράξη. Όχι πιστεύω εδώ, στα λόγια. Η καρδιά είναι εκείνη που φανερώνει αυτό που πιστεύουμε. Επαναλαμβάνω, τι ώρα είναι. 40. Επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει άδεια έξοδος και όταν όλα όσα βλέπουμε γύρω μας σαλπίζουν δυνατά, πεθαίνεις, σβήνεις. Αυτά είναι του πονηρού. Γιατί ο πονηρός βάζει αυτούς που κάνουν αυτά που κάνουν για να κάμψουν τη δύναμη των πιστευόντων και να κάνουν αυτό που θέλουν. Ενώ μπορούμε και έχουμε δύναμη στα χέρια μας τεράστια, αφινόμαστε στη δύναμη τη δική μας και στη δύναμη του Θεού. Θέλω να φέρω εκείνο που είναι τόσο όμορφο, τόσο τρενταχτό. Συλλαμβάνεται ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Σίλας πάνω στη Μακεδονία, στους Φιλίππους της Μακεδονίας, και τους κλείνουνε αφού τους καταπληγώσανε, το σώμα το κάνανε όλο πληγές και του ενός και του άλλου και τα αίματα τρέγανε, τους πετάνε στη φυλακή μέσα. Στη φυλακή δεν κάνανε όχ όπως τα έκανα εγώ. Ύμνουν τον Θεό, λέει. 12 η ώρα νύχτα ύμνουσαν τον Θεό για τις πληγές που είχαν και δοξολογούσαν τον Θεό. Και ενώ ύμνολογούσαν τον Θεό, κουνήθηκε από τα θεμέλια η φυλακή δια της προσευχής των Αγίων. Έλεγε ο Αρχιμίδης, δώσε μου τόπο κατάλληλο. Έχω εφευρέσει ένα μοχλό που άμα μου δώσεις στο κατάλληλο τόπο θα κουνήσω όλη τη γη. Δώσ' μη πα στο και τα αργά κινήσω. Δώσε μου τόπο να βάλω το μοχλό που έχω εφευρέσει και θα την κουνήσω τη γη. Αυτό του κατορθώνει μόνο ο αληθινά πιστός. Ο Απόστολος Παύλος στη φυλακή με την προσευχή κούνησε τη φυλακή ολόκληρη, άνοιξαν οι πόρτες, γέμισε φως η φυλακή, τα κάνει ο φύλακας και βγάζει το μαχαίρι να τραβήξει μαχαιριά στον εαυτό του. Γιατί σου λέει, μου φύγανε οι δέσμοι που μόλις βάλαμε μέσα προηγουμένως. Στοπ, του φωνάζει από μέσα. Μην κουνιάσαι, εδώ είμαστε όλοι. Έχουμε δύναμη. Ανεκμετάλλευτη. Δύναμη που δεν καταβάλλεται, δύναμη που δεν νικέται. Είναι όμως ανεκμετάλλευτη αυτή η δύναμη. Δεν θέλουμε να σταθούμε δίπλα σε αυτή τη δύναμη, να πούμε το μπορείς κυρία μου, αφού νίκησες το θάνατο. Βρε αδέρφια μου, 11 εκατομμύρια, το φανταζόστε, όλοι στραβοί και όλοι ανόητοι ήταν αυτοί οι μάρτυρες που γύσανε το αίμα τους. Ανόητοι, καλά ο πρώτος ανόητος, θυσιάστηκε για τον Χριστό. Καλά, την άλλη χρονιά ο άλλος, την άλλη, 111 οι γραμμένοι. Τα μιλιούνια που πέσανε των μαρτύρων την εποχή των διωγμών, χάρη της πίστεως του Χριστού, δεν μετριώνται. Αυτοί όλοι δηλαδή, στραβά βαδίζαν στη ζωή τους. Και αν ήταν στραβά, πώς διαδόθηκε μέσα σε ένα σκοτεινό περιβάλλον ο χριστιανισμός. Πώς διαδόθηκε. Όχι αλλιώς, παρά δια της πίστεως. Δια της πίστεως. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο ναός, ο εβραϊκός τότε, ήταν χωρισμένος σε δύο μέρη. Ήτανε μια αίθουσα μεγάλη που είχε στη μέση
στην άκρη περίπου ένα χώρισμα και στο ένα χώρισμα καθώς αλυπιστεί και άλλο το Άγιο των Αγίων. Και εμείς που βρισκόμαστε εδώ στη γη, αυτοί που ζούμε τώρα, είναι ναός του Θεού. Αυτό που μας χωρίζει από τα Άγια των Αγίων του ουρανού επάνω, το Θεό της δόξης και τους αγγέλους, τους εργαγέλους και τα τάγματα των δικαίων και των Αγίων, είναι ένα χώρισμα. Πώς το περνάμε εκείνο το χώρισμα και πάμε βαθιά να ανταμώσουμε τα Άγια των Αγίων μαζί με την πατρίδα την αιώνια, με την πίστη. Την ακλόγητη, την ακεραία, τη σταθερή που είναι βράχος. Πέτρε, του φωνάζει, αυτό που πιστεύεις ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, είναι ο βράχος που στέκεις και πολεμάς και νικάς. Είναι ο βράχος. Γνωρίζουν αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο, οι άνθρωποι. Πώς το, τι γνωρίζουν, ότι εμάς εδώ, για να μπορούν να μας υποτάξουν, πρέπει να μας αφαιρέσουν αυτό που λέγεται πίστη. Πρέπει να μας τα αφαιρέσουν. Πρέπει ακόμα, ό,τι έχει σχέση με την πίστη, την παράδοση, την ιερά παράδοση, να την επάρουν από τη μέση. Δεν το βλέπετε? Τι χάνει, είμαστε εμείς οι Έλληνες. Ό,τι φρούτα φέρανε απ' έξω, έθιμα, ήθη, τα αρπάξαμε και είπαμε ωραία, πολύ ωραία. Τρόπος ζωής από έθιμα ευρωπαϊκά, λέει να γίνουμε Ευρωπαίοι. Ναι. Και γίναμε Ευρωπαίοι και χάνουμε και τα αγαθά της γης, γιατί αυτό θέλανε αυτοί. Αυτό θέλανε. Και λέμε, λέτε εσείς ότι θα μπορέσουνε την εκκλησία που έχουν στόχο, την εκκλησία έχουν στόχο, να γκρεμίσουνε, να το καταφέρουνε? Okay. Ή εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα τον νικήσετε? Μπορεί ο Κύριος, δεν έχει την ανάγκη μου, αλλά αν εγώ το καταλάβω, είμαι του Κυρίου άνθρωπος, νικάω τον κόσμο. Δεν θα περιμένω να μου έρθει λουκούμι η πίστη. Πρέπει να υποβληθώ σε θυσίες. Πρέπει να υποβληθώ σε θυσίες. Δεν γίνεται χωρίς ζωντανή προσευχή. Δεν γίνεται χωρίς ζωντανή μετάληψη στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δεν γίνεται χωρίς ζωντανή σχέση με το μυστήριο της εξομολογήσεως, να είμαι χριστιανός. Δεν γίνεται χωρίς να βλέπω τους ανθρώπους μπροστά μου να πεινάνε, να μην βάλω μια δεκάρα να δώσω αυτό που πεινάει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η πίστη, λέει ο Πατρ Παΐσιος πάλι, θέλεις να καταλάβεις τι είναι η πίστη σου, ζήσε μία εντολή, μία μόνο. Να πω μία, αυτή που είπα και προηγουμένως. Να κάνεις προσπάθεια να αγαπήσεις τον άλλον. Να δεις τον παράδεισο αμέσως. Αμέσως. Δεν σε αφήνει απλήρωτο ο Κύριος, σε πληρώνει ο Κύριος αμέσως. Μην περιμένεις διαμαγείας να σου έρθουν τα αγαθά του ουρανού. Θα κουραστείς και λιγάκι. Γιατί, λέει, θα πω και κάτι άλλο, έχω ξαναπεί άλλη φορά. Κάνεις την προσευχή σου και περιμένεις να βρεις λουλούδια στον δρόμο. Λουλούδια στον δρόμο. Έκανα, λέει ο Πατέρ Παΐσιος, την προσευχή μου, μια πάρα πολύ ωραία προσευχή, γέμισε η ψυχή μου και ήμουνα έτοιμος. Σε τι πράγμα? Να τις αρπάξω. Να μου κάνει μπάνιο ο διάβολος. Δεν περίμενα να ευγηδιαστώ. Την προσευχή την κάνεις για αυτόν τον λόγο. Να αντιμετωπίσεις πειρασμό που θα βρεις. Δεν την κάνεις για να πεις, ξέρεις, ωραία τα παιδάκια μου, τα φυλάς, τα φυλάει τα παιδάκια σου.
Αλλά να περιμένεις και πειρασμό. Πάει στην εκκλησία Κυριακή, μπαίνει στο ιερό, φτάνει ο ιερέας στα Άγια της Αγίας και μόλις σταματάει τα Άγια της Αγίας του φωνάζει «Έβγα έξω Παΐσια, είσαι ανάξιος να κοινωνείς εδώ μέσα». Δυνατά. Βγαίνει έξω ο πατέρ Παΐσιος, πάει τελευταίος στην ουρά και είπε «Καλά σου έκανε, τέτοιος είσαι», είπε μια βαριά κουβέντα για τον αυτό, τι θυμάμαι, έβρισε τον εαυτό του. «Τέτοιος είσαι που σου είπε». Και την ώρα που είπε αυτό, λέει, ένιωσα μέσα μου πλούσια τη χάρη του Θεού και κοινώνησα με ευλογία. Κάνεις την προσευχή για τον πειρασμό, γιατί θα τον βάλει τον πειρασμό αμέσως να σε πειράξει. Γιατί η κατάσταση εδώ είναι εμπόλεμη, δεν είναι χωρίς πόλεμο. Πολεμάμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, με τα πνεύματα του αέρος, του σκότους, του αιώνος τούτου. Στον αιώνα αυτό πειρασμούς θα έχεις. Τελειώνοντας λέω, αδιέξοδος δεν υπάρχει. Όσα εμπόδια κι αν παρεβάλλει ο πειρασμός, είναι χάρτινη πύργη μπροστά στη δύναμη του Κυρίου. Όσους κινδύνους κι αν περνάει ο χριστιανός, έχοντας σύμμαχο τον Κύριο, έχει άμεση διέξοδο. Εγώ παίρνω να το βάλω και πρακτικά το θέμα. Δηλαδή, μου ήρθε ένας πειρασμός. Άμα καθίσω και βάλω το λογισμό και πω τι είναι αυτό που με βρήκε και τι έπαθα και τα λοιπά, σε ποιο χάος θα βρεθώ, πόσες νύχτες θα περάσουν χωρίς να κοιμηθώ. Δεν με συμφέρει και πρακτικά να το κάνω. Δεν με συμφέρει. Τι είναι αυτό που μας βρήκε στην Ελλάδα μέσα. Μας βρήκε. Αλλά την έχει έτοιμη τη λύση ο Θεός. Έτοιμη την έχει. Θα δοκιμαστούμε. Γιατί όλοι μαζί αμαρτήσαμε, όλοι ασωτέψαμε στα υλικά αγαθά. Όχι. Όλοι ασωτέψαμε. Και την ασωτεία πρέπει να την πληρώσουμε. Ο άσωτος πείνασε. Δεν πειράζει ο άσωτος. Μπα, δώσε μου την περιουσία μου να πάω να ζήσω μόνος μου. Και από εκεί πήγε, πείνασε. Και είπε, τώρα θα πάω στον πατέρα μου. Θα κάνουμε το ίδιο και εμείς. Θα γυρίσουμε τον πατέρα μας καλά, να το συνειδητοποιήσουμε. Και ο πατέρας μας θα έχει ανοιχτά την αγκαλιά μας δεχτεί. Αμήν. Θέλει να πεις κανείς κάτι. Ώρα. Εφτά και δύο. Και πέντε. Εντάξει. Να έρθουμε εδώ την άλλη Δευτέρα. Να ρωτήσω κάτι. Έλα. Που είπε στα πετεινά, μάλλον ο Μωυσής. Έτσι, να ρωτάτε. Με τον Αβραάμ, ας πούμε, σαν σύγκριση. Λένε ο Αβραάμ, ανώτησε τον Μωυσή, έτσι, γιατί ο Μωυσής δίστασε. Δίκα, ζε. Δίστασε, λέω. Σε πού δίστασε. Όταν του πει να πάει στο Φαραώ και όλα αυτά. Εκεί δίστασε εκεί. Αλλά εσύ είπες τον Αβραάμ ανώτερο. Έβλεπε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει. Θεωρητικά ναι. Ναι. Έβλεπε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει. Και μόλις είπε, εγώ θα μαζί σου. Ξεκίνησε. Και εκεί πέρα που λέμε να θεθούμε στο Θεό, πρέπει να προσπαθούμε ενώ να εργαζόμαστε κανονικά. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Ναι, αλλά όχι να παίρνουμε όλο το Θεό μας με τα χέρια. Όχι. Όχι. Ο αγώνας είναι χωρίς τα πάντα. Εργασία κανονικά. Όχι, δεν είναι το πράγμα. Εργασία βέβαια. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Και έτσι εμποδίζει να προσευχηθείς η εργασία. Καθόλου. Εσωτερικά. Κύριε σου, πιστεύω, ελεησόμενο. Έχετε δοκιμάσει να δείτε την προσευχή αυτή. Κύριε σου, ελεησόμενο. Συνεχώς όμως. Αλλάζει η ζωή. Παίρνει άλλη ρότα. Γυρίζει ανάποδα. Κύριε σου, ελεησόμενο. Δεν θα βγει να. Άμα λες αυτό, δεν λες κουβέντα για τον άλλον. Σου τη δέει τη γλώσσα αμέσως. Μόνο σου θα πεις. Αφήνεσαι τον εαυτό σου, θες να πας καλά. Λοιπόν, άλλο τίποτα θες να πεις, δίνεται. Άμα και απορίες έχετε, δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Καλό να συζητάμε, δηλαδή. Καλό να συζητούμε. Περιμένω να ακούσω κιόλας. Άμα δεν ακούω, φεύγουμε. Κάνεις τίποτα άλλο, εσκούρασα πολύ. Όχι. Την άλλη φορά εδώ θα είμαστε. 3, 7, 10, 12, 13, 14. Θα πάλι στο Άγιο Βασίλη. Πού θα πάμε την άλλη φορά. Πού. Αγιο Βασίλη. Πάμε Βασίλη. Εδώ. Ναι, εντάξει, εδώ. Θα πούμε εδώ, το ξέρουμε. Εδώ, ναι, Βασίλη.
Δεν μπορέσω να γιατί δεν θέλω να πω. Τι έγινε. Λοιπόν, δεν είχα, το κλειδί δεν το είχαμε εκεί πέρα γι' αυτό. Λοιπόν, όλοι μαζί. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον. Πάτερ ημών, προσβελείς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Εθέτε βασιλεία σου, κυρίω ημά σου, όσα στον ουρανό και τη γη. Νάρτον ημών, το ρεπλού σου, δώσει ημί σήμερα, και άφησε ημί τα οφειλήματα ημών. Όσοι και ημί αφήνε του ελέγχου. Και μη σε ελέγχει ημά πειρασμών, αλλά ρίσει ημά από το πονηρού. Διευκόν, όλοι μαζί των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού, Χριστέ ο Θεός, ελέγχου και σώσου ημά. Αμήν. Εδώ πάλι τη λέει φορά. Εδώ την έχω. Εκτός αν κρυώνουμε και πάμε πουθενά βρούμε. Το θέμα το ξέρουμε. Ε, από εδώ από την περιπίστευση είναι εδώ. Περιπίστευση. Συνέχεια, έτσι είναι.